Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Γεια σας πάλι. Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα έχουμε το δεύτερο επεισόδιο ουσιαστικά της εκπομπούλας μας, όπου θα κάνουμε κάτι έτσι πιο φαγητό, γιατί την προηγούμενη φορά κάναμε προφιτερόλ. Θα κάνουμε συνταγή σχετικά οικονομική. Θα είναι πολύ διαιτητική, γιατί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια άλλη εκδοχή του μπέργκερ που είναι έτσι παχυντικό, με τις μαγιονέζες, το κιμά που έχει λίπος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι κάτι πιο δημιουργικό, πιο εύκολο και σίγουρα πιο νόστιμο. Στο σημερινό μας Kitchen Lab θα φτιάξουμε πεντανόστιμα μπέργκερ χωρίς θερμίδες, με ψαρονέφρι, μία υπέροχη σάλτσα γιαούρτι ταχίνι και τέλος το πιο νόστιμο σπιτικό τουρσί. Ουσιαστικά θα σας δείξω ένα πολύ γρήγορο τρόπο για να κάνετε αγκουράκι τουρσί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω μπροστά μου ένα αγκούρι, δύο πιπεριές, λίγο ξύδι και λίγο ζάχαρη. Παίρνουμε το αγκουράκι και καθαρίζουμε πολύ καλά την πράσινη τη φλούδα από έξω. Αυτήν εδώ δεν τη χρειαζόμαστε. Θα μπορούσατε βέβαια να τη χρησιμοποιήσετε και αυτήν στη συνταγή, αλλά επειδή θέλω να είναι πολύ express, πολύ γρήγορο το αγκουράκι τουρσί που θα κάνω, γι' αυτό το λόγο την αφαιρώ, γιατί αυτό θα μου εμποδίσει το αγκουράκι στο να γίνει γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι όπως είναι το αγκουράκι, αφού το έχουμε καθαρίσει, θα πάρω και θα το κόψω όλο με το πίλερ λωρίδες. Έτσι. Λες και το καθαρίζω. Απλά τώρα αντί για να το καθαρίζω, το κόβω όλο μα όλο λωρίδες. Καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο που αρχίζουν να φαίνονται τα σπόρια να σταματήσω και να συνεχίσω από τα πλάγια. Και έτσι όπως είναι, θα βάλω τα αγκουράκι μέσα σε ένα μπολ. Εντάξει. Πάω ένα μπολάκι και θα βάλω όλες τις φλούδες αυτές που έχω κόψει εδώ μέσα. Θα πάρω τώρα τις δύο πιπεριές. Ο εύκολος τρόπος για να καθαρίσω την πιπεριά είναι να πιέσω προς τα μέσα και μετά να τραβήξω προς τα έξω. Και βγήκε κατευθείαν το κοτσαράκι. Κάνω το ίδιο και εδώ. Κόβω τις πιπεριές στη μέση. Αφαιρώ οτιδήποτε σπόρια υπάρχουν μέσα, δεν τα χρειάζομαι. Και θα ψιλοκόψω και τις πιπεριές. Έτσι όπως είναι, παίρνω και τις πιπεριές και τις βάζω και αυτές μέσα στο μπολάκι. Παίρνουμε κατσαρολάκι. Παίρνουμε και μία ζυγαριά και ζυγίζουμε. 150 γραμμάρια μηλόξιδο ή μπορείτε να πάρετε ένα ξύδι από λευκό κρασί, δεν με πειράζει. Απλά μην πάρετε φτηνό ξύδι, γιατί θα μας χαλάσει τη συνταγή. Ένα καλό ξύδι να πάρουμε και να μην είναι κόκκινο, να είναι λευκό. Εντάξει. Και βάζουμε και 150 γραμμάρια ζάχαρη. Ουσιαστικά βάζουμε ίδια αναλογία ξύδι και ζάχαρη. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε και το βάζουμε στη φωτιά. Αυτό που θέλω είναι να διαλυθεί η ζάχαρη μέσα στο ξύδι. Θα ρίξω και μια καλή πρέζα αλάτι και θα περιμένω μέχρι που να βράσει το μείγμα μου. Λοιπόν, τώρα που άρχισε να βράζει, ρίχνω τα λαχανικά κατευθείαν μέσα. Και μόλις τα ρίξω, ρίχνω 2 βόλτες για να μπορέσει το ξύδι να πάει παντού. Μη σας φαίνεται λίγο, γιατί όσο περνάει ο χρόνος, θα αρχίσουν να βγάζουν όλα τα λαχανικά και αυτά τα νερά που έχουν από μέσα και ουσιαστικά το μείγμα θα φτάσει ακριβώς. Λοιπόν, με το που τα ανακατέψαμε, τα ρίχνουμε ξανά πίσω στο βαζάκι, που όπως θα δείτε το ζουμί έχει αλλάξει χρώμα κατευθείαν, γιατί το ξύδι είναι πολύ επιθετικό. Κατευθείαν αρχίζει να βγάζει όλες τις χρωστικές που έχουν μέσα τα λαχανικά μας. Θα αφήνω αυτό στην άκρη και έτσι όπως είναι θα πάρω μία μεμβράνη και θα πατήσω μέσα πολύ καλά για να είναι καλυμμένα τελείως τα λαχανικά από τη μαρινάδα μας, το ξύδι και τη ζάχαρη. Αυτή η μαρινάδα είναι τόσο επιθετική που θα δείτε σε 20 λεπτάκια πώς θα κάνει μέσα τα λαχανικά μας. Τα αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια ξύδι, 2 αγγούρια και 2 πιπεριές. Και το πιο γρήγορο και νόστιμο σπιτικό τουρσί είναι έτοιμο. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συνταγή μας, όπου θα ετοιμάσουμε το γύρο. Λέω γύρο, γιατί ουσιαστικά θυμίζει λίγο η συνταγή σαν να κάνουμε γύρο. Αυτό που κάνω το ιδιαίτερο εγώ είναι, αντί για να πάρω οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος από το χοιρινό, που συνήθως παίρνουν λαιμό, παίρνουν μπούτι, παίρνουν οτιδήποτε παχύ σημείο του χοιρινού για να κάνουν γύρο, εγώ παίρνω
το πιο μαλακό και το πιο αφράτο σημείο του χοιρινού, που είναι το ψαρονέφρι. Το ψαρονέφρι είναι λίγο παρεξηγημένο και το τρώω συνήθως πολλές φορές λάθος σε μαγαζιά που πηγαίνω, γιατί αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να το γεμίσουν με φρούτα, να κάνουν με σως παράξενες. Το ψαρονέφρι θέλει να το συμπεριφερθούμε πάρα πολύ ωραία, δεν θέλει πολλά υλικά γιατί είναι το πιο νόστιμο κομμάτι του χοιρινού. Αυτό που θέλει μόνο είναι αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Κανονικά για να γίνει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και όχι πολύ ψήσιμο. Αυτά είναι τα μυστικά. Λοιπόν, εδώ πέρα είχε ένα μικρό παραφύλετο, το έχω βγάλει. Αυτό συνήθως το πετάνε, γενικότερα σε όλα τα φιλέτα το παραφύλετο το πετάνε. Εγώ δεν θα το πετάξω γιατί είναι πάρα πολύ μαλακό και είναι αμαρτία να το διώξετε. Αυτό όμως που πρέπει οπωσδήποτε να πετάξω εδώ πέρα είναι αυτό το σημείο που, όπως θα δείτε και από εκεί φαίνεται από μακριά, είναι οι ίνες που έχει μέσα το κρέας. Αυτό εδώ πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Ή εσείς ή πρέπει να ζητήσετε από το χασάπι σας να τα αφαιρέσει. Οπότε σιγά σιγά θα το βγάλω κατευθείαν από το φιλέτο. Δέστε εδώ πέρα. Αυτό εδώ έπρεπε να βγει. Αυτό εδώ, όσο καλά και να το μαγειρέψουμε, δεν τρώγεται με τίποτα. Ακόμα και 10 ώρες να βράζουμε το χοιρινό μέσα, είναι κάτι που δεν τρώγεται. Είναι σαν πέτσα. Παίρνω το φιλέτο τώρα και θα το κόψω σε μικρές λωρίδες. Ωπα! Ο κύριος φιλέτος. Θα το κόψετε έτσι ωραία κομματάκια, αλλά αυτό που θα κοιτάξουμε είναι να τα κόψουμε τα κομματάκια λίγο ομοιόμορφα μεταξύ τους. Να μην είναι το ένα μεγάλο, το άλλο μικρό, γιατί όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό και ο χρόνος ψησίματος. Άμα το ένα είναι πολύ μεγάλο και το άλλο είναι πάρα πολύ μικρό, αυτό που θα γίνει είναι κάποια να γίνουν πολύ γρήγορα και κάποια πολύ αργά. Οπότε ή θα τα φάμε άψητα ή θα τα φάμε παραψημένα. Λίγο προσοχή όταν τα κόβουμε. Τα κόβω έτσι και λίγο διαγώνια για να φαίνονται πιο sexy. Να φαίνονται έτσι πιο όμορφα, ρε παιδί μου. Γιατί αν πάρω και το κόψω όπως να είναι και τα ψιλοκόψω, δεν φαίνεται ωραίο. Ενώ έτσι παπ. Δέστε τι ωραίο που φαίνεται. Παπ. 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 Παπ και παπ. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο μέρος του χοιρινού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πραγματικά και από τα καλύτερα που μπορούμε να φάμε γενικά σε κρέας. Το φιλέτο είναι κάτι που προτιμάμε γιατί εκτός από τρομερή γεύση έχει τρομερούς χυμούς, έχει τρομερά στοιχεία, είναι πολύ εύκολο να το μασίσουμε, να το φάμε. Γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο και στη χρήση του. Θα θυμάστε πάντα ότι ό,τι είναι ακριβό θέλει πολύ λίγη δοκιμασία στο τηγάνι. Θέλει πολύ λίγο αλάτι, πολύ λίγο πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Αυτό είναι όλο. Έτσι όπως είναι, παίρνω το κρέας και το βάζω σε ένα μπολάκι, πυρέξ, οτιδήποτε έχετε μπροστά σας. Θα πάρω τώρα ένα κρεμμύδι. Αυτό εδώ είναι γιγαντιαίο, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε καλύτερα να κόψω το μισό, γιατί είναι και μικρή η ποσότητα, και θα το κόψω λωρίδες. Πάρω και αυτές από εδώ. Και έτσι όπως είναι θα ρίξω και τις λωρίδες μέσα. Θα τις κόψουμε πάρα πολύ λεπτές τις λωρίδες, γιατί θέλουμε να μαριναρεί τώρα το κρέας και θέλουμε μετά να ψηθεί μαζί με το κρέας για να μπορέσουμε να τις φάμε, να είναι βρόσιμες. Θα πάρω μπόλικο δέντρο λίβανο και μπόλικη ρίγανη. Σε περίπτωση που δεν βρείτε φρέσκα μυρωδικά από τα δύο, θα βάλετε μόνο ρίγανη. Δέντρο λίβανο αποξηραμένο μην βάλετε γιατί θα χαλάσει το φαγητό μας. Ψιλοκόψω το δέντρο λίβανο μέχρι το σημείο που να φτάνει κοτσάνι και να μην τρώγεται. Από εδώ και μετά δεν το ακουμπάω γιατί είναι πολύ δύσκολο να το φάμε. Αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω από εδώ τα κλωναράκια, να κόψω και αυτά. Το ίδιο και με τη ρίγανη. Και έτσι όπως είναι θα ρίξω και τα μυρωδικά πάνω από το ψαρονέφρι. Σε αυτό το σημείο θα πάρω μία, λίγο βίαιος, δύο σκελίδες σκόρδο. Θα καθαρίσω και αυτές και θα ψιλοκόψω και τις δύο σκελίδες σκόρδο μέσα. Πάμε τώρα να τελειώσουμε τη μαρινάδα. Λοιπόν, θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Λίγο ξύδι. Αλάτι. Χοντρό. Και αρκετό, μην το λυπηθείτε. Και πιπέρι.
και να κατέβουν. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι, σε αυτό το σημείο να πάρετε λίγο δαχτυλάκι και να δοκιμάσετε. Πρέπει να βγαίνει η όξινη γεύση, πρέπει να βγαίνει το λάδι, να βγαίνει το αλατοπίπερο, γιατί το αλατοπίπερο είναι πολύ βασικό, πρέπει να το βάλουμε τώρα, και πρέπει γενικά να βγαίνει μια πολύ ευχάριστη γεύση από ένα ωραίο λαδόξιδο, να σας το πω έτσι. Προαιρετικά θα έβαζα και μια κουταλιά μέλι, ίσα ίσα για να σπάσει την οξύτητα από το ξύδι, αλλά θα έβαζα και παραπάνω ξύδι. Που σημαίνει ότι θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού, γιατί δεν θέλω πολύ. Άμα θα βάλω παραπάνω μέλι μέσα, αυτό που θα γίνει είναι να πάρει πολύ χρώμα μετά στο τηγάνι και να φαίνεται σαν καμένο, που δεν θα είναι καμένο, απλά θα φαίνεται ότι είναι καμένο. Άρα βάζω μία κουταλιά μέλι, θα βάλω λίγο παραπάνω ξύδι. Το ξύδι μην το φοβηθείτε, θα βάλετε αρκετό, γιατί αυτό είναι το μυστικό στη συνταγή. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε και μπορεί να το φοβηθείτε, αλλά είναι αυτό που θα δώσει την ιδιαίτερη γεύση. Να δείτε τώρα εδώ πέρα ότι κατευθείαν με το που έριξα στο χοιρινό το ξύδι άρχισε να αλλάζει χρώμα. Η μαρινάδα άρχισε ήδη να δουλεύει. Παίρνω πάλι μεμβράνη και λίγο. Και αφήνω στην άκρη. Μαρινάρα με το γύρο με ξύδι και μυρωδικά και το αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ώστε το κρέας να τραβήξει όλα τα αρώματα από τη μαρινάδα μας. Έχουμε ουσιαστικά τη γαρνιτούρα που κάναμε, την ιδιαίτερη γαρνιτούρα μου. Έχουμε το γύρο που έχουμε μαρινάρει. Σας είπα, όσο περισσότερο το αφήσετε, τόσο καλύτερο θα γίνει. Η γαρνιτούρα θέλει περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα για να γίνει. Αυτό εδώ χρειάζεται περίπου 20 λεπτά και πάνω. Και 10 ώρες να τα αφήσετε, ακόμα πιο νόστιμο θα γίνει. Όσο περισσότερο το αφήνουμε, τόσο πιο λευκό γίνεται, γιατί λειτουργεί το ξύδι πάνω στο κρέας και λειτουργεί η μαρινάδα περισσότερο. Πάνω ετοιμάσω και τη σάλτσα μου. Άρα, θα πάρω 300 γραμμάρια γιαούρτι, θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας μέλι. Και, άμα δεν μου πέσει, μία κουταλιά της σούπας ταχίνι. Προσεκτικά με το ταχίνι, σε περίπτωση που έχει μείνει το λάδι πάνω-πάνω, να κατέψετε πολύ καλά, για να κατευθεί πολύ καλά το ταχίνι, να μην πάρετε μόνο λάδι, γιατί άμα το ρίξετε έτσι θα πέσει μόνο το λάδι, έχει την τάση το λάδι να πηγαίνει προς τα πάνω. Και ανακατεύω. Φυσιολογικά, άμα θα έκανα σάλτσα για οτιδήποτε άλλο, αυτό που θα έκανα εδώ μέσα είναι να βάλω και λίγο ξύσμα και χυμό από λεμόνι ή lime. Αλλά εδώ πέρα, επειδή όπως σας είπα, έχω αρκετή οξύτητα ήδη και από τον γύρο και από το αγκούρι, δεν θα προσθέσω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, αλάτι. Τρελαίνουμε, είναι από τις αγαπημένες μου σάλτσες. Μπορώ να το βάζω σε κοτόπουλο, σε χοιρινό, σε μοσχάρι, σε ράπς, σε οτιδήποτε. Και ειδικά τώρα που έρχεται καλοκαίρι και θες κάτι πιο light σαν συνταγή, αυτό εδώ είναι η πιο ελαφριά σάλτσα που μπορείς να κάνεις και σίγουρα από τις πιο νόστιμες, για τα δικά μου τα γούστα τουλάχιστον. Δεν υπάρχει γεύση του. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα πάρω μία τηγανάδα και θα τη βάλω πάνω στη φωτιά. Δεν θα βάλω καθόλου λάδι μέσα. Και αυτό που θα κάνω για μικρή αρχή είναι να ετοιμάσω τα ψωμάκια από τα μπέργκερ. Πάρω 6 ψωμάκια από μπέργκερ. Και θα βάλω σε αυτά πολύ λίγο λάδι, αλάτι και πιπέρι. Τέλεια. Πιπέρι. Αλάτι. Και ίσως άμα μας περισσεύουν κάποια μυρωδικά, δεν θα ήταν άσχημο. Ίσα ίσα να τα τρίψουμε για να μυρίσει λίγο το δεντρολίβανο μέσα και το ψωμάκι. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, παίρνω και τα δίνω λίγο χρώμα. Δεν χρειάζεται να ανάψετε φούρνο, γι' αυτό κάνω κατευθείαν εδώ πέρα. Πάει και αυτό. 1, 2, 3, 4. Και πάμε να συνεχίσουμε το γύρο μας. Λοιπόν, παίρνω το γύρο και
Δεν ξέρω άμα μπορείτε να καταλάβετε, αλλά το τηγάνι βγάζει φωτιές χωρίς να έχω βάλει καθόλου λάδι. Αυτό ήθελα να καταφέρω. Σε αυτό το σημείο, με το που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω πολύ λίγο ελαιόλαδο, λίγο, αλλά πρέπει κινήσεις μου να είναι γρήγορες, γιατί θα καεί το ελαιόλαδο εκεί μέσα. Και να πάρω και να ρίξω τον γύρο μέσα. Αυτό είναι το όριμο που θέλω. Τώρα, δεν γυρνάω εφόσον δεν είναι έτοιμα από τη μία πλευρά. Θέλω να πάρουν χρώμα και μετά να γυρίσω. Και πάμε να κάνουμε τη δοκιμή μας τώρα, να δούμε αν έχει πάρει χρώμα. Γυρνάμε ένα και βλέπουμε. Να το χρώμα που σας έλεγα. Θέλω να φαίνεται ψημένος, λες και έχει λίπος, αλλά φυσικά επειδή είναι φιλέτο, αυτό δεν έχει καθόλου λίπος. Θέλω να σας δίνει την εντύπωση ότι σαν μόλις να έχει φρεσκοκόψει ένα τύπο στο γύρο από το μαγαζί του. Θέλω να σας δώσω την εντύπωση ότι τρώτε junk food, κάτι βρώμικο. Θέλω να σας δώσω την εντύπωση κάτι πολύ sexy, κάτι που θες οπωσδήποτε να το φας και μόνο τότε θα το γυρίσετε. Λοιπόν, θέλω να δείτε εδώ πέρα τι έχει. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνετε ένα μικρό τεστ. Θα πάρετε ένα μικρό κομματάκι και θα το δοκιμάσετε για να δείτε άμα χρειάζεται λίγο ακόμα ξύδι. Θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας ακόμα ξύδι και ίσως λίγο ακόμα λατάκι. Και έτσι όπως είναι, θα πετάξω λίγες φέτες τυρί από πάνω. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Έξι μπέργκερ δεν έχω, έξι θα ρίξω. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. 6. Και θα περιμένω μέχρι που να λιώσει. Θέλω 10 δευτερόλεπτα για να λιώσει το τυρί. Όση ώρα κάνει να λιώσει το τυρί, θα αρχίσω να βάλω τη σάλτσα μου πάνω στα μπέργκερ. 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει, όταν δοκιμάσετε τη συνταγή, θα καταλάβετε πόσο πολύ ισορροπεί το ένα με το άλλο του γιαούρτι. Επειδή έχει το ταχύνι, καταλαγιάζει τη δύναμή του. Δεν έχει οξύτητα, έχει και το μέλι και είναι μια ψιλογλυκιά σος. Από πάνω μπαίνει το κρέας που είναι ξινό και ισορροπούν τα δύο μεταξύ τους και έρχεται από πάνω η γαρνιτούρα που έχω κάνει με το αγκουράκι και τις πιπεριές που όταν το δοκιμάσετε θα πείτε δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο νόστιμη, που πραγματικά θα σκάσει στο στόμα σας και θα πείτε αυτό το πράγμα ίσως να είναι το πιο νόστιμο junk food διαιτητικό που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Έχει λιώσει το τυρί κατευθείαν από πάνω. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα ρίξω το κρεατάκι μαζί με το τυρί πάνω από τα μπέργκερ. Πρώτα απ' όλα πείτε μου άμα έχετε δει κάτι παρόμοιο, δεν νομίζω. Συνταγή μόλις πριν από λίγο τη σκεφτήκαμε και μας άρεσε και την κάναμε. Έχουν καραμελώσει τα κρεμμύδια, ουσιαστικά είναι ένα μπέργκερ που τα έχει όλα. Ό,τι θα ήθελε να έχει ένα μπέργκερ, το έχει αυτό από μόνο του. Άμα ήμουν μπέργκερ, θα ήθελα να ήμουν έτσι. Να σου πω την αλήθεια. Κοιτάξτε εδώ. Εκεί που έχεις ένα σούπερ, σούπερ, σούπερ ιδιαίτερο φαγητό, δηλαδή κάτω σάλτσα γιαούρτι, ταχύνι μέλι. Αλλού. Από πάνω έχεις ψαρονέφρι με καραμελωμένα κρεμμύδια και ξύδι. Αλλού κι αυτό. Πας και το μπουστάρεις τελείως. Δηλαδή, πραγματικά το φτάνει σε άλλα επίπεδα. Ανακατεύω το αγγούρι μαζί με την πιπεριά. Και βάζω λίγο από το τοξί μου από πάνω. Τι ωραίο που είναι αυτό. Βάλω και λίγο πιπερίτσα εδώ πέρα. Πώς φαίνεται. Τέλειο. Και πάμε να το κλείσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό θα το βάλω γιατί το φάω. Και έτσι κάπως τελείωσε και το δεύτερο επεισόδιο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτή τη συνταγή.
Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να έχετε όλα τα νέα μας, να ξέρετε κάθε πότε βγάζουμε επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο, πολύ εκλεπτισμένο. Να ξέρετε ότι σκέφτομαι για εσάς πριν από εσάς, γιατί όλες τις συνταγές που κάνω τις δοκιμάζω πιο πριν για να είμαι σίγουρος πως το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο νόστιμη μαρινάδα που έχετε κάνει ποτέ για χοιρινό. Θα κλείσω και το μάτι για να μην καίμε γκάζι. Ο τσιγκούνης δεν θέλει πολλά υλικά γιατί είναι το πιο νόστιμο κομμάτι του χοιρινού. Αυτό που θέλει... Μ' αρέσει και ο θόρυβος που ακούγεται. Συνεχίζει με εκείνο το χέρι που έκοβες. Με αυτό δηλαδή. Γιατί δεν μπορώ να κόψω τους άλλους με αυτό λάκι. Είμαι δεξής.